ain't here to confess. But baby, who you need in me? Γεια σας κορίτσια μου! Τι μου κάνετε? Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι καλά. Και αυτό το βίντεο θα μπορούσα διαφορετικά να το ονομάσω Most Requested Video, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την περιποίηση της πολύ ευαίσθητης, πολύ προβληματικής, πολύ ιδιαίτερης περιοχής των ματιών. Από όταν έχω ξεκινήσει το κανάλι αυτό και γενικότερα από όταν έχω ξεκινήσει να γράφω για την ομορφιά και να ασχολούμαι με αυτή, η βασικότερη ερώτηση που κάθε γυναίκα κάνει είναι πώς θα απαλλαγώ από τους μαύρους κύκλους. Ποια κρέμα ματιών μου προτείνεις? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν γυναίκες κάθε ηλικίας. Ακόμη και τώρα στο γραφείο με ρωτάνε τα κορίτσια, πες μια καινούργια κρέμα ματιών ή ποια να δοκιμάσω ή αυτή σου κάνει κάτι, αυτή εμένα μου έκανε, δεν μου έκανε. Είναι ένα θέμα το οποίο πάντα υπάρχει στο κομμάτι του beauty, γιατί η περιοχή των ματιών, κακά τα ψέματα, είναι από τις πιο δύσκολες περιοχές του προσώπου για να βελτιωθούν τα θέματα που υπάρχουν. Είτε μιλάμε για μαύρους κύκλους, είτε μιλάμε για πρηξίματα, είτε μιλάμε για ρητίδες, επειδή εδώ πέρα είναι η πιο λεπτή στρώση δέρματος, τα πάντα φαίνονται πιο πολύ και τα πάντα είναι πιο δύσκολο να κρυφτούν και να καλυφθούν και να βελτιωθούν, τέλος πάντων. Πριν ξεκινήσω να σας δείξω τα προϊόντα που έχω ξεχωρίσει μετά από πάρα πολλή έρευνα και πολλές ερωτήσεις και πολλές δοκιμές, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν διάφορες ανάγκες. Εμένα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η ανάγκη μου είναι η μαύρη κύκλη. Άλλες περιόδους είναι το πρίξιμο. Μέχρι στιγμής δεν με απασχολούν τόσο οι ρητίδες, παρότι σιγά σιγά σε αυτήν εδώ την περιοχή, επειδή είναι και η πιο εκφραστική περιοχή, γελάμε, κλαίμε, ό,τι και αν κάνουμε, εδώ πέρα κινείται. Δεν με έχει απασχολήσει όμως ιδιαίτερη αντιγύρανση, γιατί όπως ξέρετε το βασικότερο μου θέμα είναι ο μαύρος κύκλος. Θέλω να είμαι άβαφη και να μην φαίνεται ο ρημάδης, αλλά πριν σας πω για τα προϊόντα θέλω να σας πω ότι κανένα προϊόν δεν μπορεί να κάνει θαύμα σε μαύρους κύκλους που είναι κληρονομικοί, σε μαύρους κύκλους που είναι αποκούραση, αν δηλαδή δεν ξεκουράζεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα προϊόν να σβήσει τους μαύρους κύκλους και εγώ αυτό κατάλαβα και στις γιορτές που κοιμήθηκα λίγο παραπάνω και είδα όντως να φαίνονται λιγότερο κουρασμένα τα μάτια μου. Δεν ήταν δηλαδή απλά ότι okay, έχω μία τάση κληρονομική προς το μαύρο κύκλο και εντάξει, το έχω, το δέχομαι. Είναι ότι η κούραση, η κακή διατροφή, το λιγοστό νερό που πίνω, όλα αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία μαύρων κύκλων. Υπάρχουν διάφορες πιο μόνιμες θεραπείες, τις οποίες δεν έχω δοκιμάσει, αλλά κάποια στιγμή στη ζωή μου ίσως να το κάνω, όπως λέιζερ για μαύρους κύκλους. Επίσης, πάρα πολύ διαδεδομένη τεχνική είναι τα filler, δηλαδή αλουρονικό. Σε αυτήν εδώ την περιοχή, εδώ μπορούν να μπουν κάπου, αλλά αυτό δεν ισχύει για όσους έχουμε μαύρους κύκλους, ισχύει περισσότερο για όσους έχουν πρίξιμο και βαθούλωμα κάτω από τα μάτια. Οπότε μπαίνει το ιαλουρονικό εκεί ενέσιμα, προσπαθώ να καταλάβω πού σας δείχνω. Μπαίνει κάπως κοντά στην κόγχη, στην εσωτερική κόγχη του ματιού και έτσι παίρνει όγκο όλο το μάτι. Δεν φεύγει το πρίξιμο από το μάτι, μπαίνει όγκος και στο υπόλοιπο μάτι για να μην υπάρχουν βαθουλώματα. Και υπάρχουν και διάφορες ανάγκες όπως σας είπα. Για τις διάφορες ανάγκες υπάρχουν διάφορα προϊόντα. Για παράδειγμα, αν ψάχνετε 100% αντιγύρανση, θα πάτε σε προϊόντα που έχουν ρετινόλη. Αν ψάχνετε ενυδάτωση, θα πάτε σε προϊόντα πιο ενυδατικά. Αν ψάχνετε για μαύρους κύκλους, κοιτάζετε καφεΐνη, στα συστατικά να υπάρχει καφεΐνη, βιταμίνη C, χαμομήλι, το οποίο είναι καταπραϊντικό, γενικότερα πιο καταπραϊντικά συστατικά. Εγώ όπως σας είπα δεν θα εμείνω πάρα πολύ στην αντιγύραση, αλλά θα εμείνω σε μαύρους κύκλους, πρεξίματα και ξεκούραστο βλέμμα και αυτά είναι τα προϊόντα που έχω ξεχωρίσει. Στις περισσότερες που με έχετε ρωτήσει και σας έχω απαντήσει σε κάποιο μήνυμα στο Facebook, στο Instagram ή οπουδήποτε, σας έχω μιλήσει για αυτήν εδώ την κρέμα ματιών της Kiehl's, την Avocado Eye Treatment, η οποία έχει αβοκάντο. Για εμένα είναι μία από τις καλύτερες κρέμες ματιών. Είναι έτσι
το χρώμα, πράσινο. Και η υφή είναι κάπως παχύρευστη. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί όσο χρησιμοποιείς το προϊόν και το απλώνεις, τόσο μειώνεται και η παχύρευτη υφή, φεύγει και η παχύρευτη υφή του προϊόντος και γίνεται ένα με την επιδερμίδα. Είναι μία από τις αγαπημένες μου κρέμες ματιών, μία από τις πρώτες κρέμες ματιών που χρησιμοποίησα και όσο τη χρησιμοποιούσα, πραγματικά τόσο έβλεπα να γίνεται πιο ξεκούραστο το βλέμμα και να κάπως σαν να λευκαίνει και να γίνεται πιο φωτεινό κάτω από τα μάτια, η περιοχή κάτω από τα μάτια. Γενικότερα σε όσους την έχω προτείνει, τους έχει βολέψει πάρα πολύ. Σας ξαναλέω, καμία κρέμα ματιών δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Εμείς ψάχνουμε το προϊόν το οποίο θα βοηθήσει και θα έχει ένα αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα. Το φοράς και δεν κάνουν τίποτα. Βέβαια, εδώ παρένθεση. Πάντα σε κάθε επιδερμίδα και σε κάθε δέρμα, σε κάθε πρόβλημα, ένα προϊόν που εμένα έκανε θαύματα μπορεί σε εσένα να μην κάνει τίποτα, οπότε δεν είμαι ποτέ απόλυτη και γι' αυτό δεν σας δείχνω και ποτέ τα προϊόντα που δεν μου έκαναν κάτι, αλλά σας δείχνω πάντα τα προϊόντα που μου έκαναν κάτι. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις αγαπημένες μου κρέμες ματιών, λειτουργεί σαν θεραπεία πρωί-βράδυ και πολύ σημαντικό με κρέμες ματιών που είναι σε βαζάκι, δηλαδή δεν έχουν απλικατέρ, είναι το πώς την απλώνει. Επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη αυτή η περιοχή, γενικότερα δεν θέλει και πάρα πολύ πίεση και πάρα πολύ τρίψιμο. Παίρνεις με αυτό το δάχτυλο, μικρή ποσότητα, και τα μποναριστά, θα σας το κάνω το άλλο που δεν έχω, τα μποναριστά και πολύ αβαλά απλώνεις την κρέμα, πηγαίνοντας από μέσα μέχρι εδώ. Πολλοί φτάνουν και μέχρι το κόκαλο, κάτω από το φρύδι. Κάνουν δηλαδή αυτή την κίνηση. Αλλά πολύ προσεκτικά, με το δάχτυλο, τα μποναριστά, με αυτές εδώ τις κινησούλες, ασκούμε μία ελαφριά πίεση, αλλά χωρίς υπερβολή, γιατί μπορεί να ερεθιστεί, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν θέματα ανάλογα με την λεπτότητα της επιδερμίδας στο κάθε πρόσωπο. Οπότε πάντα, ακόμη και αν έχουμε πολύ σκληρή επιδερμίδα, είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα προϊόντα που εφαρμόζουμε και τον τρόπο που τα εφαρμόζουμε στην περιοχή γύρω και κάτω από τα μάτια. Επόμενη κρέμα ματιών που μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτή εδώ της Avène. Μικρή, αλλά θαυματουργή. Μου τη σύστησε μία φίλη μου και από τότε που την έχω δοκιμάσει είναι πάντα η SOS λύση μου κάθε φορά που νιώθω τα μάτια μου πάρα πολύ ξηρά ή τώρα που, όπως σας είχα πει, ακολουθώ μία θεραπεία που ξηραίνει ακόμη και την περιοχή γύρω από τα μάτια και κάτω από τα μάτια και ακόμη δεν μπορώ να βάλω ούτε concealer όταν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι απόλυτα καταπραγητική, τη χρησιμοποιώ πολλές φορές και πριν το μακιγιάζ μου ή κατά τη διάρκεια του μακιγιάζ, αν δω ότι είναι πολύ ξηρή περιοχή και σπάει το concealer, άμα βάλω πούδρα ή οτιδήποτε. Είναι ιδανική και για επιδερμίδες που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες ή για όσες έχετε γενικότερη ευαισθησία στην περιοχή των ματιών. Από τις πιο safe και αποτελεσματικές κρέμες ματιών που υπάρχουν, νομίζω ότι θα την πρότεινα στον οποιονδήποτε, γιατί παρότι είναι για πάρα πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες, κάνει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και υπάρχουν και πολλά κορίτσια που μου έχουν πει ότι αυτή τους έχει κάνει θαύματα. Θα συνεχίσω με ένα επίσης αγαπημένο μου προϊόν, το οποίο και περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή κάτω και γύρω από τα μάτια, αλλά και κάνει μασάζ και δίνει φωτεινότητα και έχει ένα ελαφρύ χρώμα. Αν δεν θέλεις να βάλεις κονσίλερ, δεν θέλεις να βάλεις τίποτα, αλλά θέλεις κάπως να καλύψεις τους μαύρους κύκλους, που εμένα συνήθως αυτό, παιδιά, μου συμβαίνει. Θέλω να βγω άβαφη και πάντα υπάρχει ο μαύρος κύκλος που μπορεί να με κάνει να βαφτώ ολόκληρη, να βάλω make-up, να βάλω τα πάντα. Όταν λοιπόν ανακάλυψα αυτήν εδώ, την BB Crème Yeux Eye Cream της Clorane, πραγματικά μου λύθηκε ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με το no make-up make-up. Αν μπορώ να το πω έτσι. Έχει μέσα καφέινη και έτσι βοηθάει πάρα πολύ στην μείωση του μαύρου κύκλου. Αλλά έχει και αυτό το τρομερό απλικατέρ εδώ πέρα. Το βλέπετε, να το δείτε, τώρα θα το δείτε. Το οποίο, κάνοντας μασάζ, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση των ειδημάτων και έχει και ένα πολύ ελαφρύ χρώμα. Και το βάζεις έτσι, με το ρολόν, κάνοντας κινήσεις μασάζ. Το οποίο αυτό το χρώμα δίνει μία φωτεινότητα και μια ωραία, πολύ ελαφριά κάλυψη, ιδανική για το αν θέλεις να πας στο γυμναστήριο και να μην είσαι βαμμένος, αλλά δεν μπορείς να έχεις το μαύρο κύκλο. Είναι πραγματικά ένα τρομερό προϊόν και έχει και τρόπους που εφαρμόζεται. Γενικότερα, όσα προϊόντα έχουν απλικατέρ, έχουν συγκεκριμένο τρόπο. Θα σας δείξω εδώ χωρίς να χαλάσω το μακιγιάζ μου. Πάντα πάμε από μέσα προς τα έξω, από μέσα προς τα έξω.
και κάνουμε αυτήν εδώ την κίνηση για την περιοχή συνήθως κάτω από τα μάτια, έτσι. Γιατί πάντα υπάρχει και το πόδι της χήνας. Θα βάλω το καθρεφτάκι μου για να βλέπω τι κάνω. Που είναι αυτό εδώ και πάλι κάνουμε κυκλικές κινήσεις μασάζ χωρίς να βάζουμε πολύ πίεση. Αμέσως, ακόμη και στο βαμμένο δέρμα, έδωσε φωτεινότητα απευθείας. Είναι πραγματικά ένα λατρεμένο προϊόν και τα προϊόντα της Κλωράν μπορείτε να τα βρείτε μόνο σε φαρμακεία. Και τώρα που μιλάω για τα προϊόντα της Κλωράν, θα μιλήσω και για pads ματιών. Είναι αυτά εδώ, έρχονται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία και μέσα έχουν αυτά εδώ τα φακελάκια και έχουν αποσυμφορητική δράση. Εγώ τα χρησιμοποιώ συνήθως βράδυ μετά από τον υπολογιστή που είναι πολύ κουρασμένα τα μάτια μου. Σχεδόν πραγματικά δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ, σαν να φαίνονται τα μάτια να έχουν μπει μέσα, σαν να δημιουργούνται βαθουλώματα κάτω από τα μάτια όταν είσαι πολύ ώρα από έναν υπολογιστή, από μία οθόνη, γενικότερα όταν δουλεύεις πάρα πολλές ώρες. Θα τα ανοίξω για να τα δείτε. Έχει μέσα 4-5, είναι αυτά εδώ, βγάζεις το λευκό και το τοποθετείς. Εγώ πολλές φορές το κάνω σε concept multi-masking, δηλαδή θα βάλω το pad, θα το βάλω και θα συνεχίσω και με αυτά να σας πω, γιατί αμαρτία είναι να τα πετάξω. Ωραία, τώρα μιλάμε. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για περιποίηση ματιών. Δροσίζει και πάρα πολύ την επιδερμίδα, βοηθάει πάρα πολύ στο πρίξιμο αυτό που δημιουργείται από όλες τις ώρες μπροστά από μια οθόνη που είμαστε όλοι μας. Το tip μου για αυτά εδώ είναι ότι μπορείτε να τα έχετε στο ψυγείο. Γενικότερα είναι δροσερά ακόμη και τώρα που δεν τα είχα στο ψυγείο γιατί είναι καινούργια συσκευασία. Αλλά αν τα βάλετε στο ψυγείο βοηθάει και περισσότερο στη μείωση των... του έντονου πρυξήματος. Επίσης, ένα tip που δεν σας είπα πριν, εγώ οποιοδήποτε προϊόν έχει τέτοιο απλικατέρ, το βάζω στο ψυγείο, γιατί αυτό μετά γίνεται ακόμη πιο κρύο. Αυτή η μπιλίτσα γενικά είναι κάπως κρύα, αλλά όταν μπει στο ψυγείο γίνεται ακόμη πιο δροσερή και βοηθάει ακόμη περισσότερο στο πρίξιμο. Είναι λοιπόν τα pads ματιών της Κλωράν, έτσι θα ζητήσετε, γιατί είναι στα γαλλικά. Pads Luisson de Fatigant au Bleu. Okay. Και συνεχίζω με ένα προϊόν το οποίο δοκιμάζω τον τελευταίο καιρό. Είναι από το αγαπημένο μου ελληνικό brand The Pioneers, που σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό, είχαμε κάνει ένα βίντεο πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας καλλιτικά. Υπάρχει και ένα καινούργιο τώρα concept στο brand που το πάει ακόμη πιο πάνω και πραγματικά είναι μεγάλο ελληνικό success αυτή η εταιρεία και χαίρομαι πάρα πολύ που εξελίσσονται, γιατί είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πάρα πολύ αγαπάνε τη γυναίκα, αγαπάνε την επιδερμίδα, κάνουν έρευνα πίσω από οτιδήποτε κάνουν, το οποίο είναι οι personalized κρέμες, απαντάς ένα ερωτηματολόγιο και οι ειδικοί σου φτιάχνουν την ειδική κρέμα για εσένα. Οπότε λοιπόν μόλις είδα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνεις personalized κρέμα, αυτό που ζήτησα δεν ήταν ούτε για skincare, ούτε για μαλλιά, ούτε για τίποτα. Αυτό που ζήτησα ήταν μία eye cream, only for Suzanne. Το βλέπετε εδώ. Να το. Είναι για μαύρους κύκλους, αλλά και έχει και αντιγυραντική δράση. Και θα σας πω τι έχει εδώ, η δικιά μου κρέμα. Έχει κυλίσματα χαμομηλιού και φασκόμηλου, τα οποία και τα δύο είναι πολύ καταπραγητικά. Αλλά έχει και το εθέριο έλαιο καλέντουλας, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο μαύρο κύκλο. Βέβαια, με τα εθέρια πάντα θα πρέπει να λέτε αν έχετε αλλεργία, να γνωρίζετε αν έχετε αλλεργία ή οτιδήποτε. Εδώ πέρα, επειδή ήταν personalized, εγώ δεν έχω καμία αλλεργία με τα εθέρια, τα δοκιμάζω όλα. Είναι συγκεκριμένα για εμένα φτιαγμένη αυτή η κρέμα. Και βιταμίνη Α και Ε, που και αυτά βοηθούν πάρα πολύ στην κυκλοφορία του αίματος, οπότε γίνεται αποσυμφόρηση και γενικότερα, άμα λειτουργεί καλά η κυκλοφορία του αίματος, δεν δημιουργούνται ούτε μαύροι κύκλοι, ούτε δυσχρωμίες, ούτε πρίξιμο. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όσο το χρησιμοποιώ. Πραγματικά είναι ένα πολύ έξυπνο, μια πολύ έξυπνη λογική αυτή να δημιουργείται το δικό σου καλλιτικό για τις δικές σου ακριβώς ανάγκες, γιατί πραγματικά έχω δει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και τώρα τη χρησιμοποιώ περίπου 2 εβδομάδες. Φανταστείτε τι θα γίνει αν τη χρησιμοποιώ για ένα μήνα. Λοιπόν, τώρα παιδιά θα βγάλω το pads γιατί... Εντάξει, πρέπει να με δείτε και κάπως normal σε αυτό το βίντεο. Και συνεχίζω με μία άλλη κρέμα, πολύ ενυδατική, ιδανική ακόμη και για πολύ νεανικές επιδερμίδες, γιατί ο μαύρος κύκλος δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν οι γυναίκες άνω των 20, άνω των 30, άνω των 40.
Μπορεί να υπάρχουν μαύροι κύκλοι ακόμη και σε πιο μικρές ηλικίες και γενικότερα εκεί θα πρέπει να προσέξεις λίγο παραπάνω, γιατί ακόμη δεν έχεις εξερευνήσει και πάρα πολύ το δέρμα σου και δεν είναι για να βάλεις, ας πούμε, ρετινόλη που είναι ιδανική για αντιγύρανση και για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή εδώ η κρέμα της Jurlique είναι μία από τις πιο ωραίες και ελαφριές κρέμες που έχω χρησιμοποιήσει σε φάση που το δέρμα μου δεν ήταν για πολλά πολλά. Έχει μόνο φυτικά συστατικά, έχει μέσα και διάφορα βότανα τα οποία βοηθούν στην φωτεινότητα του προσώπου, στην ενυδάτωση κάτω από τα μάτια και γενικότερα είναι μία πολύ ωραία, πολύ ελαφριά υφή. Θα σας τη δείξω. Και την έχω αγαπήσει και αυτή την κρέμα. Είναι μία πάρα πολύ ωραία κρέμα ματιών. Ιδανική και για όσους αγαπάτε πάρα πολύ τα προϊόντα τα οποία έχουν φυτική σύσταση, λέγεται Herbal Recovery και πραγματικά είναι αυτό ακριβώς. Γίνεται μια ανανέωση της επιδερμίδας κάτω από τα μάτια με βότανα. Επόμενο προϊόν, λατρεμένο μου, αυτό εδώ το χρησιμοποιώ αρκετά χρόνια, είναι αυτή εδώ η κρέμα ματιών της Nux. Και αυτή εδώ έχει απλικατέρ. Διαφορετικό απλικατέρ και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι. Βγαίνει από πίσω το προϊόν, το βλέπετε. Πάλι έχει ένα ελαφρύ χρώμα που δίνει μία φωτεινότητα και μία έξτρα λάμψη κάτω από την περιοχή. Και μετά χρησιμοποιείς αυτό εδώ το απλικατέρ για να κάνεις μασάζ. Όπως σας είπα και πριν, οποιαδήποτε έχουν απλικατέρ, οποιαδήποτε προϊόντα, εγώ τα βάζω και στο ψυγείο. Απευθείας φεύγει αυτό το χρωματάκι που έχει και δημιουργείται μία. Την χαρίζει μια λάμψη κάτω από την περιοχή των ματιών. Αφήνει και ένα ωραίο μάτ αποτέλεσμα, δεν είναι δηλαδή πολύ λιπαρή. Πάρα πολύ ωραία λύση για όσες θέλετε έξτρα λάμψη κάτω από τα μάτια. Είναι ιδανική για όλες τις ηλικίες. Και πάλι με το απλικατέρ χρησιμοποιείται όπως ακριβώς σας έδειξα πριν. Καθίστε να το σκουπίσω έτσι. Με τον ίδιο τρόπο. Γενικότερα αυτά εδώ τα απλικατέρ βοηθούν πάρα πολύ σε πρυξήματα αλλά και σε ρητίδες, αρκεί να χρησιμοποιηθούν σωστά με φορά προς τα έξω. Ή εδώ, αν μείνουμε λίγο παραπάνω, αν υπάρχει πρόβλημα στο πόδι της σχήνας, βοηθάει πάρα πολύ αυτή η τεχνική στο να, έτσι να έρθει να ισορροπήσει λίγο το δέρμα, να βρει την ισορροπία του και να τσιτώσει κάπως. Αρκεί να τα χρησιμοποιείτε, παιδιά, τα προϊόντα πρωί-βράδυ. Σας λέω ξανά ότι ένα προϊόν δεν κάνει από μόνο του θαύμα, πόσο μάλλον όταν δεν το χρησιμοποιείς συστηματικά. Θέλει και πρωί και βράδυ μετά τον καθαρισμό ή κρέμα ματιών, οπωσδήποτε, δεν θέλω να την ξεχνάτε. Είναι το σημαντικότερο σε όποια ηλικία και αν βρίσκεστε. Και συνεχίζω με δύο προϊόντα τα οποία θα τα έλεγα ότι είναι κρέμες ματιών, είναι πιο πολύ στις μάσκες. Το ένα είναι ξεκάθαρη μάσκα και είναι πάλι από The Pioneers που αγαπώ. Είναι αυτή εδώ. Χρησιμοποιείται ακόμη και καθημερινά, είναι πολύ παχύρευστη η υφή της. Την βάζουμε με απαλές κυκλικές κινήσεις στην περιοχή κάτω από τα μάτια και η συγκεκριμένη με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να ξυπνήσω με πιο φωτεινό βλέμμα, γιατί εγώ τη χρησιμοποιώ βράδυ, δεν ξέρω αν είναι, δεν φαντάζομαι ότι είναι night cream, αλλά εγώ συνήθως τη χρησιμοποιώ βράδυ, την αφήνω, λέει ότι μπορείς να την αφήσεις 10 με 15 λεπτά, εμένα βέβαια επειδή με παίρνει ο ύπνος κάθε φορά που βάζω μια μάσκα πριν κοιμηθώ, την αφήνω και όλο το βράδυ και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχει χαμομήλι, έχει φασκόμηλο, έχει βιταμίνη ε, όλα αυτά είναι καταπραγητικά και βοηθούν πάρα πολύ στο να ανανεωθεί κάπως η περιοχή γύρω και κάτω από τα μάτια. Είναι ιδανική και για ρητίδες αλλά και για μαύρους κύκλους. Και τέλος, ένα προϊόν που χρησιμοποιώ από πάντα μάλλον για τους μαύρους κύκλους, το έχω πει και αυτό σε πάρα πολλές από εσάς, είναι η Night Cream της Δήμητρας Γουλά, φίλη μου, η αισθητικός μου, τα προϊόντα της τα λατρεύω. Στην ουσία αυτή η Night Cream είναι κυραλυφή. Η κυραλυφή της Δήμητρας βέβαια που βάζει και τα δικά της μέσα που δεν μου τα λέει, μυρίζει, μου θυμίζει το Ινστιτούτο της Δήμητρας μυρωδιά. Δεν μυρίζει κάπως, μυρίζει το Ινστιτούτο της Δήμητρας, βλέπετε εδώ αν μπορείτε να δείτε, δεν μπορείτε να δείτε. Είναι κυραλυφή, πολύ παχύρευστη σύνθεση, νάτι. Εγώ αυτή την κρέμα τη χρησιμοποιώ συνήθως μία-δυο μέρες μετά τον καθαρισμό ή το φυτικό peeling αφού έχει ξεφλουδίσει το δέρμα για ανανέωση και ανάπλαση της επιδερμίδας έτσι ώστε να μην μείνουν σημάδια ή να έρθει πιο γρήγορα στα συγκαλά του το δέρμα μου μετά από ένα έντονο peeling. Και όταν την πρωτοδοκίμασα η Δήμητρα μου είπε ότι αυτή η κρέμα χρησιμοποιείται και σαν κρέμα ανοιχτός και είναι ιδανική για όριμες επιδερμίδες, μου ή μπορείς να την δώσεις και στη μαμά σου να τη δοκιμάσεις, θα της αρέσει πάρα πολύ κτλ. Και από τότε κάθε φορά που νιώθω
το δέρμα μου είναι κάπως το βράδυ, τη βάζω και ξυπνάω το πρωί πραγματικά με baby face. Όμως στην πορεία ανακάλυψα ότι χρησιμοποιείται τέλεια και σαν μάσκα, κρέμα, νυχτός για κάτω από τα μάτια. Οπότε πολλές φορές όταν νιώθω χάλια το δέρμα μου και θα τη βάλω σε όλο το πρόσωπο, θα τη βάλω και κάτω από τα μάτια και πραγματικά και αυτό είναι ένα προϊόν που με έχει σώσει. Γενικότερα εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολλά προϊόντα και δοκιμάζω πάρα πολλά προϊόντα γιατί θέλω να έχω μια σφαιρική άποψη. Έχω δοκιμάσει τα διπλάσια από αυτά που σας έδειξα για να καταλήξω σε αυτά, έτσι ώστε να μπορείτε όλοι να βρείτε ένα προϊόν το οποίο σας ταιριάζει. Υπάρχει για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, υπάρχει για όσες θέλετε κάτι πιο φυτικό, υπάρχει για όσες θέλετε μια φωτεινότητα, μια BB cream, για μια μάσκα, για μια πιο έντονη ενυδάτωση, για μια πιο έντονη αντιγύρανση. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα ματιών στο εμπόριο. Προσπαθώ να δίνω χρόνο στο κάθε προϊόν που δοκιμάζω, έτσι ώστε να είναι εντελώς ξεκάθαρη η κριτική μου και το review μου σε αυτό. Με το χέρι στην καρδιά σας λέω ότι όσα σας έδειξα θα έχουν αποτέλεσμα, πάντα ανάλογα με το πρόβλημα που έχει ο καθένας και πάντα με τον τρόπο ζωής που ακολουθεί ο καθένας. Και σας παρακαλώ, αν έχετε θεματάκι με μαύρο κύκλο ή πρυξήματα ή όλα αυτά, πρώτα κοιτάξτε τον εαυτό σας, αφιερώστε χρόνο σε εσάς για να ξεκουραστείτε, για να φάτε σωστά, για να πιείτε πολύ νερό μέσα στην ημέρα, μην το ξεχνάτε, βοηθάει πάρα πολύ όλο τον οργανισμό, γιατί οτιδήποτε συμβαίνει στο δέρμα μας έρχεται από μέσα. Ας πούμε εγώ τον τελευταίο καιρό έχω πάθει μια έξαρση με σπυράκια και σημαδάκια κτλ. Και αυτό συμβαίνει γιατί τρώω junk συνέχεια. Το κατάλαβα, το συνειδητοποίησα, έχω αρχίσει και τα μειώνω και συνέρχεται το δέρμα μου. Όλα αυτά λοιπόν είναι η βάση. Από εκεί και πέρα μπορείτε να διαλέξετε ένα προϊόν το οποίο ταιριάζει στις ανάγκες σας, ταιριάζει στην καθημερινότητά σας, τι σας βολεύει περισσότερο, τι ταιριάζει περισσότερο στο δικό σας πρόβλημα και να το εντάξετε πρωί-βράδυ στην ρουτίνα ομορφιά σας. Πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε πρωί-βράδυ την κρέμα ματιών, γιατί είναι μια περιοχή που θέλει, χρειάζεται προϊόν πρωί και βράδυ. Καλύτερα να ξεχάσετε το σέρουμ σας παρά να ξεχάσετε την κρέμα ματιών σας. Επίσης σημαντική ερώτηση που θέλω να σας απαντήσω γιατί μου έχει γίνει πολλές φορές, πότε μπαίνει στη ρουτίνα μας η κρέμα ματιών? Εγώ θα έλεγα πρώτη, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που θέλεις να βάλεις και θέλεις να έρθεις απευθείας σε επαφή. Αν βάλεις από πάνω την κρέμα, αν βάλεις δηλαδή την κρέμα και από πάνω την κρέμα προσώπου και από πάνω την κρέμα ματιών, ίσως να μην έχει το 100% της απόδοσης που θα έχει η κρέμα σου. Οπότε πρώτα τοποθετήστε με απαλές κινησούλες με τα δαχτυλάκια την κρέμα ματιών σας, μετά από πάνω την κρέμα προσώπου σας, τα αντιλιακό σας, τέλος πάντων ακολουθήστε τη ρουτίνα που ακολουθείτε. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο με τις αγαπημένες μου κρέμες ματιών και δεν είναι μόνο κρέμες εν τέλει, είναι και μάσκες και pads και προϊόντα ματιών γενικότερα που εγώ αγαπώ και ορκίζομαι σε αυτά. Περιμένω πάντα και τις δικές σας απόψεις και τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα. Με ποιο προϊόν έχετε δει εσείς πραγματική διαφορά κάτω από την περιοχή των ματιών που είναι και τόσο ιδιαίτερο task, ιδιαίτερο beauty task. Μου αρέσει πάρα πολύ που ανταλλάσσετε και μεταξύ σας μηνύματα και στέλνει μία στην άλλη κάτω από το βίντεο στα σχόλια. Τρελαίνομαι. Νιώθω ότι είμαστε μία μεγάλη παρέα που συζητάμε για προϊόντα και καλλιτικά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χέρι. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ξέρω ότι αγαπάτε το skincare, όσο το αγαπάω και εγώ. Αν βρεθεί στο διάβα μου κάποιο καινούργιο προϊόν που δεν σας είπα, θα σας το αναφέρω σε κάποιο άλλο βίντεο μεταγενέστερο. Εννοείται αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να αφήσετε σχόλιο, προφανώς να κάνετε subscribe και να πατήσετε το ding ding κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Κάθε Τετάρτη βεβαίως ανεβαίνει βίντεο και οι παλιοί το ξέρετε, οι καινούργοι το μαθαίνετε τώρα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο αυτής της Τετάρτης και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ!